αυτό νομίζω δεν έχω ζωή. Η Ελλάδα το Resident Evil Extreme Reenactment, OMG. Είχαμε τα πρώτα κρούσματα. Προσφορές μας φυσικά την Dell Alienware, τον υπερκολοσσό αυτό και την Red Bull. Δεν παίζει. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον έξω από το δικό μας το κρου μπορεί κάπου να είναι κάποιες φορές μπροστά του. Αλλά αυτό για να συμβεί και να δει όλο αυτό το τέρας που είδατε όλες αυτές τις μέρες δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά. Σας πληροφορώ. Πολλά άτομα που δεν φανήκανε. Για αρχή θα πω τον τύπο που πήρε αυτή τη στιγμή τη συνέντευξη. Αλλά Τζόνο Μοντέρμα, προγράφο, etc. etc. Το βιντεάκι αυτό που βλέπετε είναι δικό του δημιούργημα. Το οποίο είναι το Μπόνο. Το μα έχει δηλώσει ο ίδιο. Μάλλον αυτή τη στιγμή θα είναι στο νοσοκομείο. Λία Αντρογκόπουλο, Top Gun, το Top Gun του Cowboy TV, Big Mike, Crew Manager και Floor Manager και Τούκι, Derek, etc. etc. Perry, ο οποίος πρέπει να είναι παρέα με τον Ολατζόν στο διπλανό χειρουργείο και τον κόκκινο και βγάζουν κίστη από τον κόκκιγα. Τον υπερεγκέφαλο i7 για το psycho shit τελείως το παιδί. Την Όλγα μας, make-up artist, μας έκανε όταν μας τα ζόμπι. Το κορίτσι πάνε μια παράνοια, crazy insane woman. Mike Antisocial φυσικά, ο οποίος ως γνωστό είναι εγγύηση, λακρυμόσιο. Στο κυκλοφάκι μου, αυτό το μαλλί. Είναι λίγο sloth και λίγο νοχέλα, αλλά την αγαπάμε να δεν λες. Πολλά φιλάκια λακρυμόσα μου. Τους παίχτες από όλα τα Βαλκάνια, οι οποίοι μας είπαν ότι περάσανε απίστευτα και δεν το πιστεύανε αυτό που τους έγινε. Νομίζω ότι ήταν 10 μέρες άνευ προηγουμένου για τα ελληνικά δεδομένα. Όχι για κανένα λόγο, γιατί έγινε στην Ελλάδα, μια χώρα που μέχρι χτες το gaming το έχει με τα γιαούρτια. Σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι ήταν άλλη μια φορά μια απόδειξη το πόσο σημαντικά είναι τα e-sports. Όχι μόνο για εμάς που είμαστε τελείως χαμένοι, αλλά και για όλα τον κόσμο που ήρθε, πέρασε καλά, μαμάδες, παιδάκια, γιαγιάδες, θείες.
ακόμη μια φορά, μην ξεχνάτε www.cowboytv.gr και επιτέλους μπορώ να φύγω, να εξαφανιστώ και να φτιάξω το μυαλό μου στον αέρα. Yeah.